αριθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για τον λειτουργικό χρόνο, όπως κυρίως τον βιώνουμε μέσω του εορτολογίου της Εκκλησίας. Και μάλιστα μιλήσαμε για τους λειτουργικούς κύκλους, τον 24ωρο, τον εβδομαδιαίο και τον ετήσιο. Από τον τελευταίο, τον ετήσιο, εξετάσαμε το περιεχόμενο των ακίνητων λεγόμενων εορτών, τη θέση τους και τη σημασία τους μέσα στο έτος. Πολύ μεγαλύτερο όμως ενδιαφέρον έχει, κατά τη γνώμη μου, ο κύκλος των λεγόμενων κινητών εορτών για τις οποίες θα μιλήσουμε σήμερα. Αν στις ακίνητες εορτές οι πατέρες ενσωμάτωσαν και μεταμόρφωσαν εν Χριστώ την προηγούμενη ανθρώπινη πείρα και τις παλαιότερες εορταστικές συνήθειες, ο κύκλος των κινητών εορτών είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένος από το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως. Στο επίκεντρο των κινητών εορτών βρίσκεται η ημέρα του Πάσχα. Γι' αυτό μιλάμε και για Πασχάλιο κύκλο. Οι πατέρες που σιγά σιγά διαμόρφωσαν τον Πασχάλιο αυτών κύκλων πρέπει να σκέφτηκαν εξ αρχής πώς μπορούν να παιδαγωγήσουν τον άνθρωπο γύρω από αυτό το μυστήριο. Γι' αυτό γύρω από την ημέρα του Πάσχα εκδιπλώνονται δύο περίοδοι, μία περίοδος προετοιμασίας πριν το Πάσχα και μία περίοδος αποδοχής μετά το Πάσχα, εμπεδώσεως δηλαδή του περιεχομένου του. Και οι δύο αυτές περίοδοι αποτελούνται από 7 εβδομάδες. Τόσο η περίοδος της προετοιμασίας μας πριν από το Πάσχα, όσο και η περίοδος που αποδεχόμαστε και χωνεύουμε, θα μπορούσε να πει κανείς, αυτό που συνέβη στο Πάσχα, αποτελούνται από 7 εβδομάδες, δηλαδή από 49 ημέρες καθεμιά ή καλύτερα από 7 επτάδες ημερών. Η περίοδος προετοιμασίας είναι η λεγόμενη περίοδος του Τριωδίου, που το μεγαλύτερο μέρος της καλύπτεται από τη Μεγάλη Σαρακοστή ή Τεσσαρακοστή και λέγεται Τριώδιο από το βιβλίο, το λειτουργικό βιβλίο που χρησιμοποιούμε κατά την περίοδο αυτή, στο οποίο κατά τις Κυριακές κυρίως ή κατά τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, αντί για τους 9-8 κατακρίβιαν κανόνες ή 9-8 κατακρίβιαν οδές που χρησιμοποιούμε σε όλες τις άλλες εορτές μας, χρησιμοποιούνται μερικές φορές 3 μόνον οδές. Άλλη φορά ίσως το εξηγήσουμε αυτό το γιατί γίνεται αυτό. Επίσης στην περίοδο του Τριωδίου περιλαμβάνεται και μια προπαρασκευαστική περίοδος 3 εβδομάδων πριν τη Μεγάλη Σαρακοστή, καθώς και η Μεγάλη Εβδομάδα. Το Τριώδιο λοιπόν ανοίγει με την προπαρασκευή των 3 Κυριακών που τις ονομάζουμε Κυριακές της Προετοιμασίας. Είναι η Κυριακή του Τελών και Φαρισαίου, η Κυριακή του Ασώτου Ιού και η Κυριακή της Μελούσης Κρίσεως, πιο γνωστή ως Κυριακή της Απόκρεο, δηλαδή της Κυριακής που αποκρεατίζουμε, τελειώνουμε με το κρέας. Κατ' ουσίαν, οι τρεις αυτές Κυριακές είναι αφιερωμένες στις τρεις θεολογικές αρετές που συγκεφαλαιώνουν όλες τις αρετές, δηλαδή στην ταπείνωση, στην μετάνοια και στην αγάπη. Έχει σημασία η σειρά με την οποία σας ανέφερα. Πρώτα ταπεινώνεσαι, μετά η ταπείνωση σε οδηγεί στη μετάνοια και τέλος η μετάνοια σε οδηγεί στην αγάπη. Σας θυμίζω ότι στην παραβολή της Μελούσης Κρίσεως το κριτήριο για τη δικαίωση είναι η αγάπη. «Εάν αγάπησες», λέει ο Χριστός, «είσαι μαζί μου. Αν δεν αγάπησες, δεν είσαι μαζί μου». Χαρακτηριστικά είναι όσα γράφονται στα συναξάρια αυτών των 3 Κυριακών, γραμμένα από τον μαθητή του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, από τον Πατριάρχη Κάλιστο Ξανθόπουλο. Διαβάζω. «Εμέντι
παρούσε τρεις εορτές, του τελώνου και φαρισαίου, του ασώτου και της δευτέρας παρουσίας, ως περ της προγυμνασία και παρακίνησης της Αγίης Πατράσιν επενοήθησαν, ώστε παρασκευαστήνε και ετοίμους γενέστε προς τους πνευματικούς αγώνας των νηστιών. Οι Άγιοι Πατέρες έβαλαν αυτές τις τρεις Κυριακές για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε στους πνευματικούς αγώνες που αρχίζει με την πρώτη ημέρα της Μεγάλης Σαρακοστής. Και για μένα την Κυριακή του Τελών και Φαρισαίου διαβάζουμε, επειδή πρώτον όπλων προς αρετήν με τα μέλια και ταπείνωσης και άφης εμπόδιον προς αυτήν μέγιστον αλαζονία και έπαρσης, την παρούσαν από του Ευαγγελίου αξιόπιστον παραβολήν πρώτην πασών εκ τη θέαση, διαμέν του Φαρισαίου το της αλαζονίας και ιήσεως αποθέστε πάθος ημάς προτρεπόμενη, δια δε του τελώνου πάλι το εναντίον του πάθους τούτου της ταπεινώσεως και μετανοίας αντιποιήσθε. Όσο για την Κυριακή του Ασώτου διαβάζουμε στο συναξάρι της ημέρας. Επειδή γαρ εισί τινές πολλά των ατόπων συνειδότες, επειδή υπάρχουν πολλοί που βλέπουν στη ζωή τους πολλά άτυπα και το αισθάνονται αυτό το πράγμα, προς απόγνωση έρχονται, φτάνουν σε κάποια απόγνωση για την αμαρτωλότητά τους, ή της δι γέννημα εστί της αλαζονίας, που γεννιέται από την αλαζονία, οι Άγιοι Πατέρες και προς τους θειούς τους των ανθρώπων έχοντες, προσβλέποντας λοιπόν προς αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους και απαγαγήν της απογνώσεως θέλοντες, θέλοντας να τους γλιτώσουν από την απόγνωση, την τι αυτήν παραβολή εντάφθα μετά την πρώτην ενέταξαν, προς αρετής ανάληψην διεγείροντες, και τα φιλάνθρωπα και υπεράγαθα του Θεού σπλάχνα της πλήστα επτεκώσι δια του ασώτου δεικνύοντες, δείχνοντας λοιπόν πόσο μεγάλα είναι τα σπλάχνα του υπεράγαθου Θεού και του φιλάνθρωπου Θεού σε όσους έχουν φταίξει, δια του ασώτου λοιπόν τα δείχνουν αυτά, ως ουκ έστιν ουδέν των αμαρτημάτων ότιν εκείνου φιλάνθρωπον γνώμη νικήσε. Κανένα αμάρτημα δεν μπορεί να νικήσει τη φιλανθρωπία του Θεού. Ενδιαφέροντα είναι και όσα κατατίθενται στο συναξάρι της Τρίτης Κυριακής που λέγεται Κυριακή της Δευτέρας Παρουσίας. Ταύτην οι θειότατοι πατέρες μετά τας δύο παραβολάς έθεντο, ως αν μήτης την εν εκείνες του Θεού φιλανθρωπίαν μανθάνων αμελώς διάγει λέγον. Λέγοντας λοιπόν κάποιος, φιλάνθρωπος εστίν ο Θεός και όταν της αμαρτίας αναχωρήσω ετοίμος έχω το παν αν είσαι. Γι' αυτό τον έβαλαν αυτή την Κυριακή, μας λέει το συναξάρι, οι Άγιοι Πατέρες, ώστε να μην παρασυρθούν μερικοί από τις δύο προηγούμενες παραβολές που τόσο απλόχειρα η φιλανθρωπία του Θεού φαίνεται και σκεφτούνε ότι εντάξει, θα περάσω τη ζωή μου αμελώς, αλλά και κάποια στιγμή θα μπορέσω να μετανοήσω και έχω τον καιρό να μετανοήσω. Μάλιστα, εξαιρετικώς θα ήθελα να θυμίσω την τελευταία πρόταση του κειμένου αυτού που αναφέρεται στο περιεχόμενο της έσχατης ημέρας. Τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Ποια είναι η τρυφή για την οποία μας μιλάει η Εκκλησία? Ποια είναι τα βάσανα για τα οποία μας μιλάει η παραβολή της μελούσης κρίσεως την ημέρα αυτή? Η Εκκλησία, μας λέει το συναξάρι, πιστεύει τρυφήν μεν και βασιλείαν ουρανών είναι την μεταθεού των Αγίων συνδιαγωγήν και την εσωμένην εκείνης
έλαμψην διηνεκή και ανάβαση. Μια δυναμική λοιπόν συνεχούς παρουσίας του Θεού προς τους Αγίους. Βάσανον δε και σκότος και τα τι αυτά των από Θεού μακρισμών. Κόλαση είναι να είσαι μακριά από το Θεό. Αυτές λοιπόν τις τρεις Κυριακές που το συναξάρι της ονομάζει προγυμνασία και παρακίνηση θα ακολουθήσει η Κυριακή της Τυρινής ή Τυροφάγου. Την εβδομάδα αυτή τρώμε μόνο αυγό, τυρί και γαλακτοκομικά, αλλά όχι κρέας, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη της εξόδου του Αδάμ εκ του Παραδείσου. Η ακολουθία μάλιστα του ασματικού κανόνα που υπάρχει την ημέρα αυτή είναι μια ακολουθία οδύνης. Οδυνόμεθα γιατί ο Αδάμ, δηλαδή ο άνθρωπος, έχασε τον Παράδεισο. Γιατί τοποθετείται αυτή η ημέρα? Γιατί πρέπει να θυμηθούμε την έξοδο εκ του Παραδείσου, ώστε να προετοιμαστούμε για την επανείσοδό μας στον Παράδεισο. Η Κυριακή αυτή μαζί με την Κυριακή του Πάσχα είναι αφιερωμένες στα δύο ακραία γεγονότα. Στη μία, ο πρώτος Αδάμ χάνει τον Παράδεισο. Στη δεύτερη, ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός, κερδίζει για χάρη μας τον Παράδεισο, τη σχέση με το Θεό. Από την επομένη αυτής της Κυριακής ουσιαστικά αρχίζει η Μεγάλη Σαρακοστή. Ακολουθούν πέντε Κυριακές που αποτελούν μία ενότητα. Στο μέσον των πέντε αυτών Κυριακών είναι η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Την Κυριακή αυτή, στο μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, υψώνεται ο Σταυρός. Το συναξάρι της ημέρας λέει πως αυτό γίνεται για να πάρουμε δύναμη από τον Σταυρό, επειδή είμαστε ή μπορεί να είμαστε και κοπιακώτες, κουρασμένοι, και να συνεχίσουμε την άσκηση ως το τέλος. Μην ξεχνάτε ότι ένα σταυρός είναι ένα σύμβολο ορατό, με συγκεκριμένες διαστάσεις και συγκεκριμένες αναφορές. Η κατακόρυφη διάσταση του σταυρού είναι αυτός ο λεγόμενος «axis mundi», ο άξονας του κόσμου. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι κάτω από μία δρή, έναν τέτοιο άξονα του κόσμου, γίνεται η πρώτη θεοφάνεια στην Παλαιά Διαθήκη που την ονομάζουμε φιλοξενία του Αβραάμ. Αυτά τα δύο σκέλη του Σταυρού ο ψαλμοδός τα βλέπει πριν εμφανιστεί στην ιστορία ο Σταυρός ως δύο πτέρυγες. «Τις δώσιμη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσομαι και καταπαύσω για να μπορέσω να φτάσω τον Θεό». Αυτά όμως τα δύο σκέλη, τουλάχιστον για τη λεγόμενη νηπτική θεολογία, υποδηλώνουν και τους δύο δρόμους των χριστιανών, τον δρόμο της θεωρίας και τον δρόμο της πράξης, ή αυτό που θα λέγαμε θεωρητική αρχή και πρακτική εφαρμογή. Εκατέρωθεν λοιπόν της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, υπάρχουν οι δύο Κυριακές της θεωρίας, η πρώτη και η δεύτερη Κυριακή των νηστειών, και οι δύο Κυριακές της πράξης, η τέταρτη και η πέμπτη Κυριακή των νηστειών.
Τις δύο πρώτες Κυριακές έχουμε τη θεολογία της εικόνας. Αν δεν μάθουμε τι είναι η εικόνα, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε την άσκηση, την πραγματική άσκηση προσεγγίσεως του Ιησού Χριστού. Η πρώτη λοιπόν Κυριακή, που την ονομάζουμε και Κυριακή της Ορθοδοξίας, είναι αφιερωμένη στη θεολογία της εικόνας. Η δεύτερη είναι αφιερωμένη στη θεολογία της θεοπτίας. Πρέπει να μάθουμε τι είναι αυτή η θεοπτία και αυτός που μας διδάσκει τι είναι η θεοπτία είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Γι' αυτό η δεύτερη Κυριακή των νηστείων είναι η Κυριακή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Δεν αρκεί όμως να οπλιστούμε με μια θεωρητική κατάρτιση, γιατί αυτή η θεωρητική κατάρτιση μπορεί να μείνει μόνο στη θεωρία. Γι' αυτό έρχονται οι δύο επόμενες Κυριακές, μετά από τη Σταυροπροσκύνηση, η τέταρτη και η πέμπτη Κυριακή των νηστείων, για να μας θυμίσουν μέσα από τον βίο ενός άνδρα και μιας γυναίκας ότι η θεωρία μπορεί να γίνει πράξη, ότι η θεωρητική αρχή πρέπει να έχει πρακτική εφαρμογή. Ο άνδρας είναι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας και η γυναίκα είναι η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία. Ακολουθεί μετά η εβδομάδα των παθών και όλη αυτή η προετοιμασία κορυφώνεται με το Πάσχα. Σε αυτή τη εβδομάδα, μέρα τη μέρα, παρακολουθούμε αυτήν την άνοδο του Ιησού στον Γολγοθά, αλλά και την άλλη άνοδο του Υιού του ανθρώπου, κατά την προσφυλή έκφραση του Ευαγγελιστού Ιωάννη, στους κόλπους του Πατρός του. Ξεκινάει από την Ανάσταση του Λαζάρου, που είναι μία τύπωσης, όπως λέει το τροπάριο, μία προτύπωση της κοινής Ανάστασης όλων μας, για να φτάσει στην Ανάσταση του ίδιου του Χριστού και να μας χαριστεί πλέον αυτός ο θρίαμβος της ζωής πάνω στο θάνατο. Αν έχουμε ακολουθήσει όλη αυτή την προετοιμασία του Πασχάλιου εορτολογίου, ξέρουμε γιατί και πώς φτάσαμε στο Πάσχα. Θέλω να πω, το επαναλαμβάνω, ξέρουμε το γιατί και το πώς φτάσαμε στο Πάσχα. Τη Μεγάλη Εβδομάδα, μέρα τη μέρα, παρακολουθούμε μέσα από συγκλονιστικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μέσα στον ιστορικό χρόνο, τον Ιησού να παραδίδεται εκούσια στον θάνατο για να συναναστήσει μαζί του όλο το γένος των ανθρώπων. Κορυφαία μέρα το Πάσχα. Από το Πάσχα και μετά αρχίζουν κάποιες απορίες, κάποιες αναζητήσεις. Ο Χριστός αναστήθηκε. Πώς θα μπορέσουμε να οικειωθούμε αυτή τη νέα ζωή της Αναστάσεως? Πώς θα μπορέσουμε δηλαδή και εμείς να λάβουμε μέρος σε αυτή τη νίκη της ζωής κατά του θανάτου? Οι δύο επόμενες Κυριακές αμέσως μετά το Πάσχα έρχονται να μας πιστοποιήσουν ότι μιλάμε περί πραγματικής Ανάστασης του ανθρώπου, στην οποία Ανάσταση του ανθρώπου συμμετέχει και το σώμα. Την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα ο Θωμάς καλείται να ψηλαφίσει το σώμα του Αναστημένου Χριστού. Και τη δεύτερη Κυριακή οι γυναίκες,
οι Άγιες Μυροφόρες γυναίκες έρχονται να εξαγγείλουν αυτό που είδαν και αυτό που άκουσαν από τον Άγγελο. Και αυτό δεν είναι φαντασία, αλλά είναι εμπειρία. Σας θυμίζω το εξαποστηλάριο της εορτής. «Γυναίκες, ακουτίσθητε φωνήν αγαλιάσεως, στήστε το αυτί σας τη χαρούμενη φωνή, δράμετε και το κόσμο είπατε ως ηγέρθη ο Κύριος, γίνετε εσείς κήρυκες της χαράς της Αναστάσεως τον κόσμο». Για να μπορέσουμε όμως να ψηλαφίσουμε αυτή την εμπειρία που ψηλαφεί ο Θωμάς και οι μυροφόρες γυναίκες, πρέπει να περάσουμε μέσα από το νερό. Πρέπει να περάσουμε από τον θάνατο και την Ανάσταση δια του ύδατος. Έτσι, οι τρεις επόμενες Κυριακές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως Κυριακές μιας τριλογίας του ύδατος. Έχουν να κάνουν με έναν τυφλό, με έναν παραλυτικό και με μια γυναίκα που δεν ξέρει τι της γίνεται, αλλά που ξέρει τι ζητάει. Ο τυφλός δεν βλέπει το φως και κανείς δεν μπορεί να δει το φως αν δεν συναντήσει τον Χριστό δια του ύδατος. Ο παραλυτικός δεν μπορεί να περπατήσει και κανείς δεν μπορεί να περπατήσει στις οδούς του Κυρίου, στον πραγματικό δηλαδή δρόμο της ζωής, αν δεν συναντήσει τον Χριστό και δεν συναρτήσει αυτή τη συνάντηση με την εμβάπτισή του στο νερό. Και τέλος, η γυναίκα που ρωτάει πού πρέπει να προσκυνάμε τον Θεό, δεν μπορεί να μάθει παρά μόνο αν συναντήσει τον Χριστό μέσω της παρουσίας του ύδατος, ο οποίος θα της αποκαλύψει όχι πού προσκυνούμε τον Θεό, αλλά πώς προσκυνούμε τον Θεό. Είπαμε λοιπόν, μετά το Πάσχα έχουμε την Κυριακή του Θωμά και την Κυριακή των Μυροφόρων, δηλαδή την ψηλάφιση, το άκουσμα, την εμπειρία του Αναστάντος Κυρίου. Και αμέσως μετά έχουμε τρεις Κυριακές όπου η παρουσία του ύδατος είναι εμφανέστατη και οι οποίες παραπέμπουν σε ένα άλλο είδος μέσα από το οποίο πρέπει να αναγεννηθούμε όλοι για να μπορέσουμε να οικειοποιηθούμε ό,τι γέννησε η Ανάσταση του Χριστού, δηλαδή την Ανάσταση του ανθρώπου. Αυτές οι τρεις Κυριακές, όπως είπαμε, ήταν του τυφλού, του παραλυτικού, της Σαμαρείτισσας. Ακολουθεί αμέσως μετά η Κυριακή των Αγίων Πατέρων, των 318 θεοφόρων πατέρων, αυτών που ήρθαν να πολεμήσουν τον εχθρό, τον θάνατο, την αίρεση, για να σώσουν την αλήθεια που λέγεται ζωή, την αλήθεια που έχει όνομα, την αλήθεια που έχει πρόσωπο, την αλήθεια που λέγεται Χριστός. Αυτοί οι πατέρες μας γεννάνε, αφού προηγουμένως έχουμε δεχθεί την εμπειρία του Θωμά και των Αγίων Μυροφόρων γυναικών, έχουμε αναγεννηθεί δια του ύδατος, χάρη στο νερό δεν είμαστε πια τυφλοί, δεν είμαστε παράλυτοι, δεν αγνοούμε πια πού υπάρχει το Πνεύμα του Θεού. Και τότε πλέον ερχόμαστε να γεννηθούμε από τους Άγιους Πατέρες. Προετοιμαζόμαστε για να ζήσουμε την ημέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστής.
να ζήσουμε την Κυριακή της Πεντηκοστής και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα, να θυμηθούμε ότι γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, για να γίνουμε μέτοχοι της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Και αμέσως μετά από την ημέρα της Πεντηκοστής μαθαίνουμε ότι όλα αυτά είναι πραγματικότητες, ότι όλα αυτά τα έζησαν δικοί μας άνθρωποι, άνθρωποι της φύρας μας, και αυτοί είναι οι Άγιοι Πάντες. Και έτσι με την Κυριακή των Αγίων Πάντων τελειώνει ο λεγόμενος Πασχάλιος κύκλος ή οι λεγόμενες κινητές εορτές. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ξαναθυμίζω τους δύο βασικούς κύκλους των ακίνητων και των κινητών εορτών. Από το Σεπτέμβριο ως τον Αύγουστο διαρκεί ένας ενιαυτός, που εμείς μπορεί να τον ζήσουμε εντελώς ανυποψίαστοι, ενδεχομένως και πολύ ευτυχισμένοι και πολύ επιτυχημένοι, απασχολημένοι με τις βιωτικές μας ασχολίες, το επάγγελμά μας και τα άλλα μας ενδιαφέροντα. Όμως ο κύκλος των ακίνητων εορτών της Εκκλησίας θέλει να κάνουμε την πορεία αυτού του ενιαυτού υποψιασμένοι, ότι όπως γεννιέται και δοξάζεται μια γυναίκα, η Μαρία, η Παναγία, έτσι και ο καθένας μας μπορεί εν δυνάμει να γεννηθεί και να δοξαστεί ως δοχείον της χάριτος του Θεού. Αλλά υπάρχει και ο άλλος κύκλος των κινητών εορτών, με κορυφή το Πάσχα, όπου καλούμαστε να ψηλαφίσουμε την πραγματικότητα της καινούργιας ζωής που εγγενίασε το πάθος και η Ανάσταση του Κυρίου. Μετά είναι και ο επταδικός χρόνος, με κυρίαρχη την 8η ημέρα της εβδομάδας, την Κυριακή, 1η και 8η συγχρόνως. Πρέπει να σας πω ότι η Κυριακή, κάθε Κυριακή, είναι επανάληψη επί 51 φορές μέσα στο χρόνο της Κυριακής του Πάσχα. Κάθε Κυριακή είναι μια Κυριακή του Πάσχα. Η πρώτη Θεία Ευχαριστία είναι η Θεία Ευχαριστία που τελείται στην Πασχαλιάτικη Λειτουργία. Όλες οι άλλες Θείες Ευχαριστίες επαναλαμβάνουν αυτή την πρώτη Θεία Ευχαριστία μέσα στον χρόνο. Θα μπορούσαν και να μην την επαναλάβουν. Την επαναλαμβάνουν όμως γιατί ο άνθρωπος, η πεπτοκία φύση του ανθρώπου, έχει ανάγκη από αυτή τη συνεχή ψηλάφιση της έσχατης ημέρας του Κυρίου. Το ότι θα μπορούσαν να μην την επαναλάβουν μας το διδάσκει η ιερή μας ιστορία, προβάλλοντάς μας μερικούς μεγάλους Αγίους ασκητές, οι οποίοι λειτουργιόνταν κάθε Πάσχα. Για να μην αναφέρω και κάποιες σπάνιες βέβαια μορφές, όπως η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, που λειτουργήθηκε δύο μόνο φορές στη ζωή της. Τη μια όταν μετενόησε και τη δεύτερη όταν δοξάστηκε, όταν κοινώνησε του σώματος και του αίματος του Κυρίου λίγο πριν την κοίμησή της. Σήμερα βέβαια μιλάμε
για το τι σημαίνει λειτουργικός χρόνος κάπως θεωρητικά. Παλαιότεροι άνθρωποι ζούσαν την παρουσία αυτού του λειτουργικού χρόνου στην καθημερινή τους ζωή. Αναφέρω για το παράδειγμα μιας γυναίκας με την οποία έζησα τα παιδικά μου χρόνια. Για τις γυναίκες και τους άντρες σαν και αυτήν, ο χρόνος μετριόταν διαφορετικά. Κάθε μέρα είχε το όνομά της, το οποίο το έπαιρνε από έναν Άγιο. Έτσι μετρούσαν τις ημέρες. Σήμερα τις ημέρες τις μετράμε αλλιώς. Ουσιώδες στοιχείο της εμπειρικής βίωσης του λειτουργικού χρόνου είναι στην παράδοσή μας η νηστεία. Παλαιότερα οι άνθρωποι ζούσαν την νηστεία. Ήξεραν πόσο μεγάλη σημασία έχει η νηστεία, όπως ήξεραν και πόσο μεγάλη σημασία έχει η κατάλυση. Όσο αμαρτία θεωρούσαν ότι ήταν να μην νηστέψουν σε ημέρες νηστείας, τόσο θεωρούσαν επίσης αμαρτία το να νηστέψουν σε ημέρα πασχαλιάτικη, σε ημέρα κατάλυσης. Δηλαδή ήξεραν πώς θα οικονομούσαν τον χρόνο τους. Ήξεραν πώς μέσα στον κοσμικό χρόνο θα ζήσουν έναν χρόνο λειτουργικό. Εμείς προσπαθούμε τώρα με θεωρητικό τρόπο να κατανοήσουμε τι σημαίνει λειτουργικός χρόνος έξω από αυτή τη βιωμένη παράδοση. Και μια που ανέφερα τη νηστεία, θα πω δύο λόγια για το νόημα και το περιεχόμενό της. Κατά τον εβδομαδιαίο κύκλο έχουμε την νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής. Η Εκκλησία έχει θεσπίσει αυτή την νηστεία από αρχαιοτάτων χρόνων, σύμφωνα με όσα παρέλαβε από τη Συναγωγή, δηλαδή από την Ιουδαϊκή Παράδοση, δίνοντας όμως ένα δικό της περιεχόμενο. Η νηστεία της Τετάρτης παραπέμπει στη μνήμη της προδοσίας, δηλαδή στη διαρκή μνήμη μιας τάσεως που κουβαλάει η φύση μας για αυτονομία, τάση που ισοδυναμεί με προδοσία απέναντι στο πρόσωπο του νυμφίου Χριστού, ο οποίος παραδίδεται στο θάνατο για να μας σώσει από τον θάνατο. Και η νηστεία της Παρασκευής παραπέμπει στο μέγα μυστήριο του Σταυρού, υπενθυμίζοντας ότι πρώτον πρέπει να προσέχουμε μη γίνουμε εκούσια ή ακούσια σταυρωτές του Χριστού, και δεύτερον υπογραμμίζοντας ότι οφείλουμε να αποδεχόμαστε ως συνέπεια της σχέσης μαζί του μια δική μας σταύρωση, αν θέλουμε να συναναστηθούμε μαζί του. Υπάρχει και η νηστεία της Δευτέρας, που εισήχθη από την Ιουδαϊκή παράδοση κατά τους πρώτους αιώνες και τηρείται μέχρι σήμερα από τους μοναχούς. Πολύ νωρίς, πιθανότατα από τα τέλη του πρώτου αιώνα και πάντως μαρτυρημένα από τον δεύτερο αιώνα, η Εκκλησία θεσπίζει την προετοιμασία των ανθρώπων που θα βαφτιστούν. Στην πρώιμη χριστιανική παράδοση, όπως και στην Ιουδαϊκή και όπως και σε όλες τις παραδόσεις, ένα μεγάλο πνευματικό γεγονός οι άνθρωποι το περίμεναν μέσα από μια προετοιμασία. Οι πατέρες της Εκκλησίας είδαν ότι η προετοιμασία αυτή έπρεπε να αποσκοπεί όχι μόνο στη θεωρητική κατάρτιση, αλλά στην καθολική εσωτερική συγκρότηση της ψυχής του κατηχουμένου. Σε αυτή την προοπτική η νηστεία είναι ένα μέσο πνευματικής προετοιμασίας μαζί με όλα τα άλλα που προβλέπονταν για τους κατηχουμένους. Έτσι θεσπίστηκαν από πολύ νωρίς οι λεγόμενες βαπτιστήριες περίοδοι νηστείας,
όπως είναι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η νηστεία και η όλη πνευματική προετοιμασία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είχε να κάνει με το βάπτισμα κατά το εσπέρας του Μεγάλου Σαββάτου. Προετοιμάζονταν οι μεν κατηχούμενοι για να βαπτιστούν, οι δε πιστοί για να υποδεχθούν τους κατηχουμένους που θα βαπτιστούν και όλοι μαζί όδευαν για αυτό το μεγάλο γεγονός. Αυτές τις νηστείες ξέρουμε στην Εκκλησία μας. Αργότερα, επειδή οι ανάγκες αυξήθηκαν, θεσπίστηκαν και κάποιες άλλες νηστείες. Επειδή δεν μπορούσαν όλοι οι κατηχούμενοι να βαπτίζονται το Μεγάλο Σάββατο, ορίστηκε μια δεύτερη μεγάλη βαπτιστήρια περίοδος που κατέληγε στην ημέρα των Θεοφανίων, στις 6 Ιανουαρίου. Θεσπίστηκε λοιπόν μια ακόμη περίοδος προετοιμασίας, η Σαρακοστή των Χριστουγέννων, που κατ' ουσίαν αποσκοπεί στη βάπτιση κατά την ημέρα των Φώτων. Ορισμένες άλλες νηστείες που εισήχθησαν σιγά σιγά, όπως η Σαρακοστή της Παναγίας και η Σαρακοστή των Αγίων Αποστόλων, είναι αποτέλεσμα της μοναστικής επίδρασης. Θυμόμαστε ότι και ο ίδιος ο Χριστός νίστεψε 40 ημέρες πριν από την έναρξη του διδακτικού και θαυματουργικού έργου του. Σύμφωνα με Ιουδαϊκή παράδοση μάλιστα έγινε αυτό, την οποία βρίσκουμε και στους προφήτες. Όταν ο προφήτης καλείται να αρχίσει ένα μεγάλο έργο, κάνει μια προετοιμασία νηστείας, συνήθως 40 ημερών, κατά μίμηση της περίοδου των 40 ετών της ερήμου, τόσο διήρκεσε η ταλαιπωρία του Ισραήλ στην έρημο, κατά τη μετάβασή του από τη δουλεία της Αιγύπτου στην ελευθερία της Χαναάν. Τα 40 αυτά χρόνια γίνονται 40 ημέρες και κάθε διδάσκαλος, κάθε ραβίνος, πριν ξεκινήσει το έργο του πρέπει να περάσει μόνος του την άσκηση αυτή της νηστείας και της προσευχής. Την πέρασε και ο Χριστός αυτή την άσκηση με τη συγκλονιστική περιγραφή που έχει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, κυρίως για το τέλος αυτής της άσκησης με τη συνάντησή του με τους τρεις πειρασμούς και τη στάση που πήρε σε αυτούς τους τρεις πειρασμούς. Στις μαρτυρίες της Καινής Διαθήκης παραδίδεται ότι και ο Απόστολος Παύλος είχε μια ανάλογη περίοδο νηστείας μετά το γεγονός της Δαμασκού, μετά δηλαδή το θαύμα της μεταστροφής του και πριν αναλάβει το αποστολικό του έργο, μαρτυρία που ο ίδιος την περιγράφει σε επιστολή του λέγοντας ότι βρέθηκε σε αυτήν την περίοδο σε κατάσταση έκστασης. Όσο για την ίδια την νηστεία, αυτή είναι ένα μόνο από τα μέσα της πνευματικής προετοιμασίας. Κανονικά η νηστεία δεν είναι μόνο η αποχή από ορισμένα φαγητά, είναι μια άσκηση πολύπλοκη. Καταρχήν είναι ένας έλεγχος του λογισμού και του θελήματος. Η φύση μας καλεί να θέλουμε μια τροφή και εμείς ασκούμεθα επί της θελήσεως της φύσεώς μας και δεν τρώμε την τροφή αυτή. Αλλά δεν είναι μόνο οι τροφές. Η βούλησή μας και ο λογισμός μας γεννούν ορισμένες σκέψεις. Πρέπει αυτές οι σκέψεις να τις ελέγξουμε. Δυστυχώς σήμερα, με την άμβληση που υπάρχει, δεν ακολουθείται αυτό και περιοριζόμαστε μόνο στην νηστεία του φαγητού. Αυτό δεν είναι βέβαια κακό, αλλά δεν αρκεί αν θέλουμε να δούμε την νηστεία ως μια πλήρη πνευματική άσκηση, όπως την αντιλαμβάνεται και την έχει θεσπίσει η παράδοσή μας. Επίσης, η εκκλησιαστική νηστεία είναι μια άσκηση που μας μαθαίνει να είμαστε μέλη ενός σώματος, συγκεκριμένου σώματος, που είναι το σώμα του Χριστού. Έχει σημασία σε αυτή την άσκηση να τρώμε ή να μην τρώμε συγκεκριμένα φαγητά όλοι όσοι επιθυμούμε να ανήκουμε σε αυτό το σώμα. Το λέω αυτό γιατί ακούγονται συχνά κάποιες ενστάσεις για τις επιλογές ως προς τα είδη των φαγητών που καλούμαστε να τρώμε ή να μην τρώμε. Ενστάσεις που αφενός αγνοούν τον ασκητικό χαρακτήρα της νηστείας, αφετέρου εκτρέπουν σε αυτονομημένες καταστάσεις επιλογών, δηλαδή ακυρώνουν την επιδιωκόμενη ένταξή μας σε κοινό σώμα, το σώμα του Χριστού. Όταν νηστεύω, κάνω αυτό που κάνουν όλα τα μέλη του σώματος
στο οποίο ανήκω ή καλούμαι να ανήκω ή θα ήθελα να ανήκω. Τρώω ό,τι τρώνε όλοι και δεν τρώω από αυτό που δεν τρώνε όλοι, μέσα στα όρια αυτού του χρόνου. Παράλληλα η νηστεία, θα έλεγα και όταν τηρείται και όταν δεν τηρείται, είναι μια μνήμη της παρουσίας του ιερού στη ζωή μας, μια υπενθύμηση της αναφοράς προς την παρουσία του Θεού. Αρκεί να ξέρουμε ότι νηστεύουμε κατά την εκκλησιαστική τάξη ή δεν νηστεύουμε αρνούμενοι αυτή την τάξη. Και στις δυο περιπτώσεις υπάρχει μια μνήμη του ιερού, είτε ως παρουσίας είτε ως απουσίας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για το λεγόμενο παλαιό και νέο ημερολόγιο. Αν και οι εκπομπές αυτές, οι προηγούμενοι και οι σημερινοί, είχαν ως θέμα το λειτουργικό χρόνο, επειδή μιλήσαμε πολύ για εορτές, θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο και σε αυτό το θέμα. Καταρχήν, υπάρχει μια διάκριση που πρέπει να την κάνουμε πάντα όταν μιλάμε για αυτό το ζήτημα. Άλλο είναι το παλαιό ημερολόγιο και άλλο είναι το παλαιό εορτολόγιο. Τουλάχιστον μετά το 1924 που δημιουργήθηκε το σχίσμα του παλαιού ημερολογίου. Το 1924 η Εκκλησία, η Ούσα εν Ελλάδη, όπως αποκαλείται με βάση τον παραδοσιακό τύπο, αποφασίζει μόνη της να αλλάξει το εορτολόγιο της, τον τρόπο δηλαδή που υπολογίζει τις εορτές της, και να το συγχρονίσει με τα δεδομένα της επιστήμης. Δεν θέλω τώρα να μπούμε σε αστρονομικές λεπτομέρειες, αλλά σύμφωνα με το ημερολόγιο που ακολουθούσαμε ως τότε, υπήρχε κάποια απώλεια ορισμένων λεπτών κάθε έτος. Αυτό ουσιαστικά εξακολουθεί και σήμερα να γίνεται και γι' αυτό κάποια στιγμή μετά από χρόνια θα χρειαστεί και πάλι να υπάρξει μια διόρθωση του ημερολογίου. Λοιπόν, κατά τον 16ο αιώνα έγινε αποδεκτή από τον Πάπα Γρηγόριο τον 13ο αυτή η διόρθωση και εισήχθη το λεγόμενο Γρηγοριανό ημερολόγιο, Γρηγοριανό από το όνομα του Πάπα Γρηγορίου, όπως καταλαβαίνετε, που διέφερε από το Ιουλιανό, το φερόμενο δηλαδή στο όνομα του Ιούλιου Κέσαρα, κατά 13 ημέρες, οι οποίες προστέθηκαν έτσι ώστε η αιαρινή ησημερία να πέφτει πραγματικά στις 21 Μαρτίου, όπως είναι το σωστό. Αυτή τη διόρθωση την ακολούθησε και η Εκκλησία της Ελλάδος, με την απόφασή της στις 10 Μαρτίου του 1924. Το λάθος της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν ήταν ότι θέλησε να ακολουθήσει την επιστήμη, αλλά το έκανε χωρίς να συνενέσουν όλες οι αδελφές της Εκκλησίας. Αυτό ήταν ένα τραγικό λάθος, κατά τη γνώμη μου. Οι άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, λόγω των εμπερίστατων καταστάσεων στις οποίες βρίσκονταν, δεν μπορούσαν να πάρουν μια τέτοια απόφαση. Η μεν Ρωσική Εκκλησία και οι εκκλησίες των χωρών του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού ήταν υπό εχμαλωσία, οι δε άλλες εκκλησίες της Μέσης Ανατολής ήταν και αυτές υποδουλωμένες. Το έκανε λοιπόν μόνη της η Εκκλησία της Ελλάδος,
χωρίς να συμφωνήσει με τις άλλες εκκλησίες. Και έτσι υπάρχει το τραγικό φαινόμενο, οι άλλες εκκλησίες να ακολουθούν το παλαιό εορτολόγιο και η Εκκλησία της Ελλάδας το νέο εορτολόγιο. Εντελώς διαφορετικό είναι το ερώτημα αν είναι ή δεν είναι σωστό να αλλάξει το ημερολόγιο. Ασφαλώς και είναι σωστό να αλλάξει το ημερολόγιο. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, το 325, όταν οι πατέρες θέλησαν να δημιουργήσουν έναν κανόνα για τη γιορτή του Πάσχα, δεν ρώτησαν το Άγιο Πνεύμα, αλλά ρώτησαν τους αστρονόμους της Αλεξάνδρειας για το πότε ήταν η ησημερία, πώς μπορούσαν να την υπολογίσουν κλπ. Και έτσι κατάρτισαν τον Πασχάλιο κανόνα με βάση τις οδηγίες των αστρονόμων της Αλεξάνδρειας. Εκείνο που ίσως είναι άγνωστο είναι ότι κατά τον 14ο αιώνα το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ετοίμαζε ήδη τη διόρθωση του ημερολογίου, αλλά δεν πρόλαβε να την ενεργήσει λόγω των ιστορικών εξελίξεων και της Οθωμανικής κατάκτησης. Έτσι τη διόρθωση την έκανε αργότερα η Δυτική Εκκλησία, γι' αυτό και το νέο ημερολόγιο ονομάστηκε Γρηγοριανό. Αφού το νέο αυτό ημερολόγιο είναι επιστημονικά ακριβέστερο, το σώμα της Εκκλησίας ασφαλώς και θα συμφωνήσει με τη διόρθωση που φέρνει η επιστήμη. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα του παλαιού ημερολογίου στην Ελλάδα έχει άλλα αίτια. Το αίτιο του σχίσματος δεν ήταν ακριβώς η απώλεια των 13 ημερών. Αυτή είναι, αν θέλετε, η αφορμή. Το αίτιο είναι η πολιτιοκρατία που παρισέφρισε στην Ελλαδική Εκκλησία ήδη από το 1833 και στην οποία κάποιοι ζηλωτές προσπάθησαν να αντισταθούν. Έτσι αποσχίστηκαν στην αρχή άνθρωποι που έβλεπαν δυσμενώς αυτή την ταύτιση της Εκκλησίας με το κράτος. Στη διαμάχη αυτή, που όπως είπα έχει ξεκινήσει ήδη από το 1833, υπήρξαν περίοδοι που στη μερίδα των αντιεξουσιαστών της Εκκλησίας ηγήθηκαν μεγάλες μορφές. Δυστυχώς το 1924 οι άνθρωποι που βρέθηκαν να αντισταθούν στην εισαγωγή του νέου ιερτολογίου και στην πολιτιοκρατία δεν είχαν το αναγκαίο θεολογικό ανάστημα. Και αυτή ήταν η τραγωδία των παλαιοημερολογητών, ότι ευτέλησαν αυτή τη διαφωνία σε μια διαμάχη εγωισμών χωρίς μια στέρεα θεολογία. Γι' αυτό και στη συνέχεια διαιρέθηκαν και εκφυλίστηκε όλη αυτή η κίνηση. Αν η επανάσταση που έκαναν το 1924 είχε βασιστεί σε μια σωστή θεολογική βάση, θα μπορούσε ίσως να ανατρέψει την κατάσταση στην Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά δυστυχώς δεν εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα. Το ημερολόγιο που όπως σας είπα εισήχθη το 1924 ακολούθησε και το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και το ακολουθούν και όλες οι αυτοκέφαλες εκκλησίες που ανήκουν στο κλίμα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Δεν το ακολούθησαν το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο Μόσχας και όλες οι εκκλησίες που εναρμονίστηκαν με το Πατριαρχείο Μόσχας και είναι πολλά εκατομμύρια αυτοί οι αδελφοί μας χριστιανοί.
μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει πρόβλημα του παλαιοημερολογητισμού με βάση το Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος, όπως ξέρετε, ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο ή το παλαιό εορτολόγιο, αλλά δεν είναι παλαιοημερολογητές, διότι έχουν κοινωνία και με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και με την Εκκλησία της Ελλάδος και με όλες τις αυτοκέφαλες εκκλησίες που ακολουθούν το νέο ημερολόγιο. Το ότι τα μοναστήρια λοιπόν του Αγίου Όρους γιορτάζουν με βάση το παλαιό εορτολόγιο δεν έχει να κάνει με τους παλαιομολογητές, εφόσον οι μονές του Αγίου Όρους έχουν κοινωνία με τα Ορθόδοξα Πατριαρχία και τις άλλες αυτοκέφαλες εκκλησίες. Ενώ οι ομάδες που ονομάζονται παλαιοημερολογητές, πονάω που λέω τη λέξη σε πληθυντικό αριθμό, λέω ομάδες, γιατί πρέπει να καταλάβουμε και την οδύνη αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έχουν διαιρεθεί σε πάρα πολλές ομάδες μεταξύ τους. Αυτοί λοιπόν δεν έχουν κοινωνία, είναι σχισματικοί. Έχουν αποσυστεί από το σώμα της Καθολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Θέλω να πω ότι το εορτολόγιο δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Απλώς είναι μία οδύνη να γιορτάζουμε εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί Χριστούγεννα και άλλοι Ορθόδοξοι αδελφοί μας, πολλά εκατομμύρια περισσότεροι από εμάς, να τα γιορτάζουμε 13 ημέρες αργότερα. Και τέλος θέλω να τελειώσω για να δείξω τι σημαίνει ακριβώς αυτό το πρόβλημα του παλαιομαρολογισμού με ένα ζωντανό παράδειγμα των καιρών που ζούμε και που υπάρχει στο Άγιο Όρος. Όπως ξέρετε υπάρχει μια διαμάχη στο Άγιο Όρος ανάμεσα στις 19 μονές, τις παραδοσιακές μονές του Αγίου Όρους που έχουν κοινωνία με όλα τα Ορθόδοξα Πατριαρχία και της Μονής Εσφυγμένου. Η Μονή Εσφυγμένου δεν αναγνωρίζει κανένα από τα Ορθόδοξα Πατριαρχία, καμία από τις Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, αλλά ανήκει σε ομάδα παλαιοημερολογητών. Επομένως, δεν είναι η διαφορά των 13 ημερών εκεί στο Άγιον Όρος. Με το παλαιό εορτολόγιο γιορτάζουνε οι μοναχοί των 19 μονών, με το παλαιό ημερολόγιο γιορτάζουν και οι μοναχοί της Μονής Εσφυγμένου. Το πρόβλημα είναι στη μεταξύ τους σχέση. Οι μοναχοί της Μονής Εσφυγμένου δεν αναγνωρίζουν την αλήθεια, την ορθόδοξη αλήθεια, στους μοναχούς που ανήκουν σε όλες τις άλλες μονές. Είδατε λοιπόν ότι το πρόβλημα του παλαιοημερολογίου δεν είναι η ουσία του πράγματος, αλλά είναι η επίφαση. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι τέτοιες ομάδες παλαιοημερολογητών υπάρχουν και στη Διασπορά, στις οποίες ομάδες ανήκουν Ρώσοι Χριστιανοί, όπου το Πατριαρχείο της Μόσχας, το Πατριαρχείο τους δηλαδή, δεν ακολουθεί το νέο ημερολόγιο. Αλλού λοιπόν είναι η διαφορά. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά των εγωισμών, των μεγάλων εγωισμών. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν ότι κατέχουν την αλήθεια, όχι ως σώμα, αλλά ως ατομικές μονάδες, ως άτομα. Κατέχουν την αλήθεια και αυτή την αλήθεια θέλουν να την επιβάλλουν στο σώμα της Εκκλησίας. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε τη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.
Ραδιοφωνικός